Πάμε να δούμε το θέμα. Γιώργος Καρακατσάνης, σύμβουλος φυσικών πόρων και νομολόγος και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, αγαπητέ Λάμπρο. Καλή χρονιά. Εγκαινιάζουμε και με την πρώτη μας συζήτηση για το 2023. Εύχομαι τα καλύτερα και για το ακροατήριό μας. Αμήν, να είμαστε καλά. Τι γίνεται με τη σύνταξη? Τώρα έχουμε συζητήσει ήδη σε δύο μέρη κάποιες προοπτικές και κάποια έτσι τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, καλό είναι να δούμε και την αντίθετη πλευρά. Δηλαδή εκείνη που εκφράζει ένα σκεπτικισμό σε σχέση με τη σύνδειξη και γιατί αυτό που υπάρχει, δηλαδή το μεγάλο ζήτημα με τη σύνδειξη που κάνει πάρα πολλούς επιστήμονες και τεχνολόγους να είναι σκεπτικιστές. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, μετά μπορούμε να το συνδέσουμε και με άλλους δύο πυλώνες που είναι ζωτικής σημασίας πάντα, κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι τι γίνεται ειδικά στην Ελλάδα, δηλαδή πώς σταδιακά κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο μπορούμε να χτίσουμε και πώς να χρηματοδοτήσουμε την εθνική πυρηνική τεχνογνωσία για να περάσουμε στην επόμενη εποχή όντας έτοιμοι και να μην εξαρτώμαστε από άλλους. Και μάλιστα εδώ πέρα μπορούμε να πούμε κιόλας και ποια είναι και η σημασία των υδρογοναθράκων για αυτή την προοπτική. Και το άλλο κομμάτι και ο τρίτος πυλώνας είναι γενικότερα ποια αναμένεται να είναι η θέση των τεχνολογιών ενέργειας, ποιες δηλαδή αναμένεται να υποχωρήσουν και ποιες να επικρατήσουν στη νέα εποχή, κυρίως από το 2050 και μετά. Και εκεί θα δούμε ότι ακόμα και πολλές συμβατικές μορφές τεχνολογίες ενέργειας έχουν πάρα πολύ μέλλον ακόμα. Αναφέρεσαι, ας πούμε, στο φυσικό αέριο ή γι' αυτά? Όχι τόσο πολύ στους υδρογονάθρακες, μιλάω κυρίως για τις διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πλην βέβαια της πυρηνικής τεχνολογίας, η οποία είναι προφανές βέβαια ότι έχει πάρα πολύ μέλλον ακόμα. Άρα, ΑΠΕ και ανανεώσιμες πηγές και πυρηνική ενέργεια, λες. Ναι, ακριβώς. Να το πάρουμε από την αρχή. Το μεγάλο ζήτημα τώρα, ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα για τη σύνδειξη? Πολλοί εκφράζουν για το θέμα που ασχολούνται πολύ με το κομμάτι του ενεργειακού ισοζυγίου και ότι εν τέλει, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ενεργειακή λογιστική στο Αμερικάνικο εργαστήριο που πέτυχε αυτό το πλεόνασμα δεν ήταν ακριβής και θα πρέπει να υπολογιστούν και άλλα πράγματα, τα οποία είναι σωστά σαν συλλογισμοί, αλλά δεν λειτουργεί έτσι η έρευνα και ανάπτυξη. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε πάρα πολύ απλά ότι το ζήτημα της πυρηνικής σύνδειξης δεν είναι εκεί, γιατί αυτό θα βελτιωθεί. Έχουν αναλάβει μηχανικοί και οπότε θα λύσουν πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν στον εξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιείται για να παράγει, για να δημιουργήσει τις συνθήκες για την παραγωγή σύνδειξης. Το μεγάλο ζήτημα της πυρηνικής σύνδειξης, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών άλλων επιστημόνων, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα καύσιμα. Το καύσιμο, για να υπενθυμίσουμε και τη συζήτησή μας, που χρησιμοποιεί η σύνδειξη, είναι ένας συνδυασμός δευτερίου και τριτίου. Το δευτέριο είναι ένα κοινό υδρογόνο με ένα νετρόνιο ακόμα, ισότοπο είναι και αυτό. Και το τρίτιο είναι ένα υδρογόνο πάλι με δύο νετρόνια, δηλαδή το οποίο είναι και ραδιενεργό ισότοπο με χρόνο ημιζωής γύρω στα 12,3 χρόνια. Ενώ λοιπόν τώρα. Άρα σχετικά καθαρά για τέτοιου είδους στοιχεία. Ναι, δεν παράγουν τα πυρηνικά απόβλητα τα οποία μπορούν να παράγουν, ας πούμε, τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις χάσεις. Θα τα δούμε και τα βέβαια και σε μεγαλύτερο επίπεδο ανάλυσης. Τι συμβαίνει? Ενώ το δευτέριο, για παράδειγμα, είναι ένα σχετικά εύκολο στοιχείο με καλή φυσική διαθεσιμότητα. Δηλαδή υπάρχει ένα μόριο υδρογόνου 2 δευτερίου σε σχέση με το κοινό υδρογόνο, είναι ένα προς περίπου 6.500. Αυτό βρίσκεται πάρα πολύ στους ωκεανούς της Γης και κάποιες μελέτες, υπάρχει κάποιο έλλειμμα βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, υποδεικνύουν ότι υπάρχει σε μεγάλη διαθεσιμότητα προς την Αρκτική και γενικότερα στα πιο παγωμένα και υποπολικά κλίματα. Και αυτό βέβαια μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και με τις που έχουμε κάνει για την Αρκτική, κυρίως σε συγκεντρώσεις στους πάγους. Και υπάρχει σε μορφή εξατμισμένου νερού κοντά στον Ισημερινό. Υπάρχει πάντως έλλειμμα βιβλιογραφίας, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντως η διαθεσιμότητά του δεν είναι και τόσο μεγάλο ζήτημα. Το κόστος παραγωγής του μέσω σταθμικά είναι γύρω στα $5 ανά γραμμάριο και η τιμή πώλησής του είναι γύρω στα 10 με 15 με μεσοσταθμική τιμή τα 13. Το μεγάλο ζήτημα όμως είναι το τρίτιο. Εδώ πέρα έρχεται ο μεγάλος περιορισμός. Γιατί το τρίτιο δεν έχει φυσική διαθεσιμότητα. Η μόνη του φυσική διαθεσιμότητα είναι στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας από την κοσμική ακτινοβολία. Κάτι που δεν το κάνει εύκολο για τη συλλογή του. Οπότε η επιλογή που μένει για να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο σε συνδυασμό με το δευτέριο είναι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες χάσης. Και γι' αυτό έχουμε συζητήσει στις δύο προηγούμενες εκπομπές ότι θα προβλέπεται μια συνύπαρξη, μια συμβιωτική σχέση μεταξύ της τεχνολογίας χάσης, πυρηνικής χάσης και της τεχνολογίας πυρηνικής σύνδειξης. Συγκεκριμένα,
Η συνολική διαθεσιμότητα αυτή τη στιγμή τριτίου σε όλο τον πλανήτη είναι γύρω στα 25 κιλά, όχι καθόλου παραπάνω. 25 κιλά σε όλο τον πλανήτη. Κιλά σε όλο τον πλανήτη. Βέβαια τώρα για να κάνουμε τηρούμενο των αναλογιών, έτσι. Μιλάμε τώρα ότι ένα γραμμάριο καυσίμου ισοδυναμεί με ενεργειακά με 55 βαρέλια πετρελαίου. Οπότε, από πού παράγεται αυτό το τρίτιο? Παράγεται από κάποιους πυρηνικούς αντιδραστήρες καναδικού τύπου βαρέως ύδατος. Βαρύ ύδωρο είναι πολύ απλά το νερό που αντί για υδρογόνο έχει δευτέριο. Και είναι και πιο βαρύ κιόλας, και επειδή το συζητήσαμε για την Αρκτική, κατά βάση το αναγνωρίζει το βαρύ ύδωρο, ότι πολύ απλά ο πάγος που θα σχηματιστεί από το βαρύ ύδωρο θα κάτσει στον πάτο, ενώ ο πάγος του κανονικού νερού θα επιπλέει. Οπότε έχει να κάνει και με αυτό, δηλαδή, ως προς τη συλλογή. Έξω και το όνομα, έτσι είναι. Έξω και το όνομα, ναι, είναι, γι' αυτό λέγεται βαρύ. Τώρα αυτό χρησιμοποιείται σαν ρυθμιστή, εν πάση περιπτώσει, των αντιδράσεων και της αλυσιδωτής αντίδρασης. Οπότε ουσιαστικά κατά έναν τρόπο το βαρύ υδρό, όταν κυκλοφορούν τα νετρόνια τα οποία θα προκαλούσουν αλυσιδωτή αντίδραση, κάποια από αυτά, να το πούμε και έτσι απλά, τσιμπάνε ένα νετρόνιο και γίνονται τρίτιο, μεταστοιχειώνονται σε τρίτιο. Οπότε η προμήθεια αυτή προέρχεται από 19 συνολικά αντιδραστήρες αυτού του καναδικού τύπου βαρέως ύδατος, τα οποία πρόκειται να τροφοδοτήσουν και τα διάφορα πειράματα σύντηξης. Τώρα, ποιο είναι το ζήτημα εδώ πέρα? Ότι αυτοί οι αντιδραστήρες, οι 19 που υπάρχουν, κατά βάση όλοι τους έχουν ξεπεράσει τα 50 χρόνια. Άρα βρίσκονται κοντά στη λήξη της ζωής τους. Ακόμα και αν γίνουν κάποιες ανακαινήσεις, κάποιες έτσι βελτιώσεις, μπορούν να τους δώσουν το πολύ μέχρι 30 χρόνια. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται να το συζητούν πάρα πολλές χώρες στον πλανήτη αυτό. Μπορείς να καταλάβεις λοιπόν ότι και με την προοπτική της σύντηξης, και επειδή είναι ψηλά στην ατζέντα πάρα πολλών χωρών και των ΗΠΑ πλέον, ότι αυτό μπορεί να καθορίσει και όλη τους την ενεργειακή πολιτική, αν τελικά θα χτιστούν, θα κατασκευαστούν καινούργιοι πυρηνικοί αντιδραστήρες με το καναδικό σχέδιο, ή αν θα προχωρήσουν σε διαφορετικές τεχνολογίες. Και το ζήτημα ποιο είναι τώρα? Ότι ο ITER, όταν θα χτιστεί, για παράδειγμα, προγραμματίζεται να χτιστεί γύρω στο 2025 και να λειτουργήσει μέχρι και το 2000, κοντά στο 2050, όπου εκεί θα δώσει τη θέση του σε έναν εμπορικό αντιδραστήρα. Για 15 περίπου χρόνια, δεν θα χρησιμοποιεί για όλα τα χρόνια το μείγμα δευτερίου τριτίου, για τα 15 χρόνια που θα το χρησιμοποιεί χρειάζεται περίπου ένα κιλό σε κάθε χρόνο, κάθε έτος. Συνεπώς, στο τέλος της λειτουργίας του ITER, μόλις τελειώσει αυτό το πείραμα, και αν και μιλάμε για υπό πολύ ευνοϊκές συνθήκες, θα μείνει σαν διεθνές απόθεμα, στην καλύτερη περίπτωση, μόλις 5 κιλά μείγματος δευτερίου τριτίου. Λένε κιόλας ότι, εντάξει, υπάρχουν κάποιες υποθέσεις ότι μπορεί ο αντιδραστήρας αυτός να δημιουργήσει μέσα από το λίθιο, δηλαδή έχει ένα κάλυμα εσωτερικά λίθιο, το οποίο αν βομβαρδιστεί με ένα νετρόνιο μπορεί να δώσει ήλιο και τρίτη ώστε να αναπληρώσει το χαμένο απόθεμα, ωστόσο και κάποιοι... Να παραχθεί δηλαδή κι άλλο με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Ακριβώς, ναι. Είναι αυτό που λέμε οι ανατροφοδότες αναπαραγωγή αντιδραστήρες ή breeders με την ξένη ορολογία, που είναι και μια τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και στη σχάση για τους γενεάς 4. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο θεωρούνται ότι οι υποθέσεις εργασίας είναι πάρα πολλές και δεν είναι το μόνο ζήτημα. Τα αποθέματα σε ποιο κυριότητα είναι, δηλαδή ποιος τα κατέχει, ποιος τα διαχειρίζεται? Η μισή αυτή τη στιγμή, τα μεγαλύτερα αποθέματα τα κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, γιατί περίπου το 50% αυτών των πυρηνικών αντιδραστήρων σχάσης βρίσκονται εκεί. Μετά υπάρχουν 4 αντιδραστήρες στη Νότια Κορέα, άλλοι 2-3 στη Ρουμανία. Έχει η Κίνα και η Ινδία κάποιους που έχουν αυτό το σχέδιο. Αυτή είναι όλοι και όλοι, δηλαδή, η διαθεσιμότητα. Και υπάρχουν και κάποια αποθέματα, βέβαια, που είναι περισσότερο για στρατιωτικές χρήσεις και άλλες ερευνητικές, τα οποία τα κατέχει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, αλλά δεν πρόκειται να τα δώσει για ένα τέτοιο πείραμα. Και το σημαντικό εδώ είναι ότι ακόμα και όταν τελειώσει και είναι σχετικά επιτυχημένος ο ITER, δεν θα έχει μείνει πολύ καύσιμο για να μπορέσει να δώσει μια εμπορική όθηση στο να χτιστούν πάρα πολλοί αντιδραστήρες σύμπηξης σε όλο τον πλανήτη, οι οποίοι θα υποκαταστήσουν ορυκτά καύσιμα ή άλλες τεχνολογίες. Για να σου δώσω να καταλάβεις ένα παράδειγμα, μια στατιστική, ένας αντιδραστήρας σύντηξης, και δεν είναι μόνο το δευτερίο, το τρίτο, είναι και κάποια άλλα ζητήματα, αλλά δεν θέλω να μπω και σε τεχνικές λεπτομέρειες. Ένας αντιδραστήρας εμπορικός που πρόκειται να έχει μια εγκατεστημένη ισχύ γύρω στα 3 γιγαβάτ, θα χρειάζεται κάθε χρόνο γύρω στις 167 κιλά δευτερίου τριτίου, το οποίο είναι εκτός της σημερινής πραγματικότητας. Γι' αυτό κιόλας χρηματοδοτούνται πάρα πολλές εταιρείες
ειδικοποιήσεις κυρίως, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιστημονική βάση και είναι, κατευθύνονται πάρα πολλά χρηματοδοτικά κεφάλαια εκεί προς εταιρείες οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέους τρόπους να παράγεται τρίτιο, το οποίο μπορεί να συμβαδίζει κιόλας με την παραγωγή δευτερίου, ώστε να μπορέσει να υποστηριχθεί με το καλό όταν θα πετύχει αυτό το πείραμα. Υπάρχει πρόπτικη τέτοια τεχνολογική, δηλαδή μπορεί να φτάσει τεχνολογία σε βαθμό ώστε να υπάρχει παραγωγή τρίτιου? Είναι αρκετά μεγάλο το ρίσκο, γιατί αυτό, αν δεν πετύχει, είναι μια μεγάλη στενοπός αυτή τη στιγμή και το παραδέχονται όλοι, γιατί αυτό μπορεί να τυνάξει όλο τον πειραματισμό της πυρηνικής σύνδεξης ακόμα και σε άλλες χώρες. Δηλαδή έχουν και τα δικά τους πειράματα, έχουν 4 με 5 διαφορετικά σχέδια, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες μόνες τους, έτσι. Συμμετέχουν και στο ITER. Αν δεν υπάρχει τρίτιο, πολύ απλά όλα αυτά τα σχέδια και τα πειράματα τα οποία θα γίνουν από άλλες χώρες για να η κάθε μία να μπορέσει να δώσει το δικό της εμπορικό σχέδιο, ουσιαστικά θα πάψουν ή θα τεθούν, ας πούμε, σε διαθεσιμότητα, γιατί πολύ απλά, αν δεν έχει επιληθεί το ζήτημα του τριτίου, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί καυσίμων, βέβαια, αλλά σκέψω ότι είναι το πιο παραγωγικό που υπάρχει. Ας πούμε, ένα συνδυασμό καυσίμου δευτερίου τριτίου χρειάζεται 150 εκατομμύρια βαθμού Κελσίου με το συγκεκριμένο σχέδιο του ITER, ας πούμε, για να δώσει πλεονάσμα ενέργεια. Τα άλλα, ας πούμε, όπως 150 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. 100 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου, ναι. Είναι ένας μικρός ήλιος ουσιαστικά μέσα που περιορίζει. Επιτυχάνονται τέτοιες θερμοκρασίες. Ένα τέτοιο το πλάσμα, ας πούμε, που υπάρχει. Ναι. Δεν ακουμπάει ποτέ το υλικό έτσι. Περιορίζεται κατά έναν τρόπο, κολυμπάει ή αιωρείται, να το πούμε και έτσι, από μαγνητικά πεδία, σύμφωνα με το σχέδιο του ITER. Γιατί κανένα υλικό στη γη δεν μπορεί να αντέξει τέτοιες θερμοκρασίες. Και σκέψω ότι άλλα μείγματα, για παράδειγμα δευτερίου ηλίου 3, χρειάζονται 200 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. Το ήλιο σκέφτονταν μήπως το χρησιμοποιήσω σαν υποκατάστατο του τριτίου, αλλά και αυτό έχει τη δυσκολία του να παραχθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Κάτι κομβικό. Προχωρούν τα πράγματα για τη σύνδεξη. Με την προοπτική κάποια στιγμή να γίνει η βασική πηγή και μορφή ενέργειας. Σωστά. Ναι. Χωρίς όμως να έχουν λύσει το θέμα της επάρκειας των απαραίτητων στοιχείων τριτίου κλπ. Άρα πάνε λίγο στα τυφλά, ελπίζοντας ότι θα το λύσουν. Δηλαδή, πώς πορεύεται αυτό? Δεν είναι ακριβώς στα τυφλά. Εντάξει, υπάρχει πολύ παράλληλη έρευνα και ανάπτυξη για να το επιλύσουν αυτό. Το βασικό τους είναι θέλουν πρώτα, δίνουν μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα στο ITER, επειδή είναι ένας αντιδραστήρας ο οποίος είναι πολλά υποσχόμενος και θα επιλύσει πάρα πολλά ζητήματα. Παράλληλα, λένε ότι εντάξει, τρίτιο μπορεί να παράγει τυπικά και να σχεδιάσουν, ας πούμε, πολλούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, ή να υπάρχει, όπως σου είπα και στην αρχή, μια αναβίωση του σχεδιασμού, αυτού του καναδικού σχεδιασμού βαρέου ύδατος προκειμένου. Γιατί υπάρχουν τώρα, ας πούμε, η πυρηνική ενέργεια θα πάρει τα πάνω της γενικότερα. Πολλοί παλιοί αντιδραστήρες κλείνουν τον κύκλο ζωής τους και πρόκειται να αντικατασταθούν. Μελές γενιάς. Και με άλλες πιο αντισυμβατικές μεθόδους, κυρίως μέσα από το λίθιο. Δηλαδή, όπως είπαμε, αν βομβαρδιστεί μέσα με νετρόνια το λίθιο, μπορεί να δώσει τρίτιο, ας πούμε, το οποίο βέβαια πρέπει να συλλεχθεί μετά και να αποθηκευτεί, γιατί υπάρχει και το ζήτημα, όπως είπα και όλος, ότι έχει και χρόνο ζωής 12,3 χρόνια. Δεν είναι μόνο δηλαδή το τρίτο που θα καταναλώσει ο ITER σαν αντιδραστήρα σύνδεξης, είναι ότι και μετά από 12,3 χρόνια το τρίτο θα αποσυντεθεί και από μόνο του. Άρα είναι ένα. Αλλά πρέπει να είναι ανανεούμενο, μάλιστα. Ναι, άρα υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο εντάξει, έχουν ρίξει πολλά χρήματα στην έρευνα και ανάπτυξη και πιστεύω βέβαια και την επόμενη πενταετία θα δούμε κάποιες εναλλακτικές οι οποίες θα. Αυτό βέβαια θα αρχίσει να απασχολεί, η κατανάλωση του τριτίου θα αρχίσει να απασχολεί περισσότερο από το 2035. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια θα γίνουν άλλες δοκιμές στον ITER και μετά θα προχωρήσουν στο βασικό καύσιμο. Πάντως, συνοπτικά, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για τη σύνδεξη, το οποίο πρέπει περαιτέρω να ξεπεραστεί. Δεν είναι τόσο πολύ δηλαδή, διάφορες τεχνολογίες και αν θα καταφέρουν να εγκλωβίσουν και να πετύχουν ενεργειακό πλεόνασμα. Αυτό η ιστορία έχει δείξει. Δηλαδή, από το 1980. Η εξέλιξη σε σχέση με τον συντελεστή απόδοση αυτών των Q, ας πούμε, ξεκινώντας από 0,4, έχει φτάσει κάπου στο 0,8. Κάθε χρόνο βελτιώνεται και από λίγο. Δεν είναι αυτό το μεγάλο ζήτημα. Επίσης, να το πούμε και αλλιώς, υπάρχει και μια άλλη διάσταση που έχει να κάνει με την καθαυτή έρευνα και ανάπτυξη. Ο ITER σκέφτεται ότι είναι μια μηχανή πάρα πολύ υψηλής πολυπλοκότητας, αποτελείται από 1 εκατομμύριο διαφορετικά κινητά μέρη. Αν καταλαβαίνουμε δηλαδή την κλίμακα, τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις πάρα πολύ εξειδικευμένες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες ασχολούνται μόνο με ένα πολύ μικρό εξάρτημα, με ένα πάρα πολύ μικρό υλικό, πώς θα το τελειοποιήσουν σε επίπεδο νανομέτρου, σε μοριακό επίπεδο. Γιατί εκεί δεν υπάρχει περιθώριο για αποκλίσεις. Μιλάμε για τεράστιες ενέργειες και πολύ ακραίες συνθήκες. Δεν μπορούν να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις σε αυτό. Οπότε
Βέβαια, ακόμα και αν αποτύχει ενεργειακά το κομμάτι της πυρηνικής σύντηξης ή καθυστερήσει περισσότερο από το χρονοδιάγραμμα, για οποιοδήποτε λόγο, έστω ότι είναι αυτό για το δευτέριο τρίτιο, έχουν ήδη τροφοδοτήσει τον βιομηχανικό κλάδο με ασύλληπτες ευρεσιτεχνίες, με πάρα πολύ προχωρημένα, πάρα πολύ προχωρημένες πατέντες στην τεχνολογία των υλικών, των πυρήμαχων, των κεραμικών, τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν το βιομηχανικό κλάδο ανεξαρτήτως της κατάληξης που μπορεί να έχει, τουλάχιστον με τον ΝΑΙΤΕΡ, το καθαρά ενεργειακό σκέλος. Και αυτό είναι κάτι που αφορά στη φύση της έρευνας και ανάπτυξης και πρέπει να το δούμε και εμείς δηλαδή σαν... χώρα για να περάσω λίγο και στο δεύτερο πυλόν, ας πούμε, στο δεύτερο. Για πάμε εμείς πώς μπορούμε να παίξουμε σε αυτό. Λοιπόν, υπάρχει το μεγάλο ζήτημα. Να πω πρώτα, να απαντήσω σε ένα ερώτημα πάρα πολύ συνοπτικά. Υπάρχει και μια... Έχω παρατηρήσει πως υπάρχει και μια γνώμη γενικότερα ότι εφόσον πρόκειται σε 20-30 χρόνια να έχουμε την εξάπλωση της πυρηνικής τεχνολογίας με πολύ καλύτερους αντιδραστήρες, πολύ πιο ασφαλείς, γενιάς 4 που μπορούν να καταναλώνουν και απόβλητα, οπότε να λύσουν αυτό το ζήτημα, είναι ότι ίσως τελικά δεν χρειάζεται να εξορίξουμε τους υδρογονάθρακες. Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη, γιατί πολύ απλά με την εξόρυξη των υδρογονάθρακων, έτσι κι αλλιώς καλύπτουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος ή όλο το μέρος αυτών των 30 ετών μέχρι να αρχίσει να εξαπλώνει την πυρηνική τεχνολογία, με την προϋπόθεση βέβαια ότι γίνεται εντός αυτής της δεκαετίας, έτσι, η εξόρυξη σύμφωνα με το πρόγραμμα και από πολλούς καλεσμένους που ακούω ότι έχεις φιλοξενήσει. Γιατί πολύ απλά χρησιμοποιείς κατά έναν τρόπο, εδώ μάλλον να το πάρουμε αλλιώς. Υπάρχει αυτή η έννοια της αειφορίας που λέμε, που μπορεί να έχει κουράσει λίγο γιατί επαναλαμβάνεται και ίσως υπάρχει και μια κατάχρηση. Η αειφορία, σε τι συνίσταται, ποιος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, είναι αυτό που λέμε. Να ικανοποιούν οι σημερινές γενναίες τις ανάγκες τους, χωρίς να στερούν τη δυνατότητα από τις μελλοντικές γενναίες να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Όταν λοιπόν καταναλώνεις το πετρέλαιο, καταναλώνεις υδρογονάθρακες, αυτή η πόρη δεν είναι διαθέσιμη πλέον για τις μελλοντικές γενναίες. Τι κάνεις, φτιάχνεις ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό ώστε να μπορέσουν να κάνουν μια επένδυση σε μια καινούργια τεχνολογία ως κατά έναν τρόπο αποζημίωση αυτού που στέρισε στις επόμενες γενναίες. Το εξηγώ πάρα πολύ απλά, έτσι δεν μπαίνω τώρα. Αλλά είναι και ένα ζήτημα που συζητάται πάρα πολύ στην οικονομική βιβλιογραφία. Όταν εξορίξουμε λοιπόν τους υδρογονάθρακες, προφανώς αφού θα έχουμε να λαμβάνουμε κάποια σημαντικά ποσά σαν έσοδα, μπορεί να δημιουργήσουμε ένα ταμείο και εδώ να μιμηθούμε μάλιστα και πάμε και σε μια άλλη κουβέντα που είχαμε κάνει παλιότερα για την ναυτική τεχνολογία και το σύστημα του Θεμιστοκλή. Ο Θεμιστοκλής το είχε κάνει για να χρηματοδοτήσει το στόλο των Αθηναίων μέσα από τα μεταλλεία του Λαβρίου. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο για να χρηματοδοτήσουμε μέσα από τη δημιουργία ενός εθνικού ταμείου ανάπτυξης πυρηνικής τεχνογνωσίας ένα μέρος αυτού του κεφαλαίου των εσόδων που θα έρχονται από τους υδρογονάθρακες. Και δεν μιλάω μόνο καθαρά για το εξορρυκτικό μέρος, μιλάω και για το κομμάτι το περιβαλλοντικό, της περιβαλλοντικής προστασίας, το οποίο αξίζει να επενδύσουμε σε αυτό, ακόμα και αν μας βγει λίγο πιο ακριβά ο λογαριασμός, διότι είμαστε και μια χώρα με τεράστιο βίο φυσικό κεφάλαιο, τόσο χερσαίο όσο και θαλάσσιο, οπότε μπορούμε να δημιουργήσουμε με τα πανεπιστήμια και τις διάφορες εταιρείες καινοτομίας πάρα πολλές ευρεσιτεχνίες, τις οποίες θα ζητούν πολύ να τις χρησιμοποιήσουν στο μέλλον με την άδειά μας και με το αντίστοιχο αντίτιμο. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ταμείο, το οποίο δεν είναι μόνο για αυτό το σκοπό, έτσι, δεν είναι μόνο για την δημιουργία πυρηνικής τεχνολογίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα πράγματα. Έτσι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την άμυνα, είναι έσοδα, είναι ένα πλεόνασμα, κάπου θα το χρησιμοποιήσουμε. Ένα μέρος όμως το οποίο κατά τη γνώμη μου πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να υπάρχει και συνέπεια με αυτό που λέμε αειφορία και διαγενειακή δικαιοσύνη, επενδύοντας δηλαδή στις μελλοντικές γενναίες Ελλήνων, το κομμάτι σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες, μπορεί να δημιουργηθεί η πυρηνική τεχνογνωσία και μπορούμε να δούμε και τις συνεργασίες μετά, δηλαδή με ποιες χώρες αναδεικνύονται οι καλύτερες συνεργασίες, κατά τη γνώμη μου κιόλας βέβαια, ώστε να μπορέσουμε να μεταβούμε στη νέα εποχή με τους δικούς μας όρους, να μην πάμε με δανεική πυρηνική τεχνογνωσία. Η θέση μου είναι γνωστή. Αν κάποιος μας έλεγε να έρθει και να χτίσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Ελλάδα σήμερα με όρους ακούγιου για παράδειγμα και με δική του πυρηνική τεχνογνωσία, με μικρά ανταλλάγματα, πιθανότατα κατά βάση η γνώμη μου είναι αρνητική γι' αυτό. Πέρα από άλλους παράγοντες που έχουν να κάνουν περισσότερο και με διαχείριση των αποβλήτων, όχι τόσο με το κομμάτι της σεισμικότητας, δεν είναι αυτό το μεγάλο ζήτημα, ας πούμε, είναι άλλα τα ζητήματα, αλλά το βασικότερο είναι το κομμάτι της τεχνογνωσίας. Δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτε σε τόσο προηγμένες τεχνολογίες με δανεική τεχνογνωσία. Πολύ απλά θα σε γδάρει ο επενδυτής ο οποίος θα έρθει και θα χτίσει για λογαριασμό σου ένα πυρηνικό εργοστάσιο.
πρέπει να την αναπτύξουμε μόνοι μας και υπάρχουν συνεργασίες, υπάρχουν παράθυρα και υπάρχουν και διάδρομοι και διάβλοι επικοινωνίας όπου μπορούμε να συνεργαστούμε και να αποκτήσουμε πυρηνική τεχνογνωσία κυρίως για, για τους νέου τύπου πυρηνικούς αντιδραστήρες. Μιλάω κυρίως για τις ΧΑΣΕ, αλλά και η σύνδεξη είναι μέσα. Με τι ορίζοντα, αν υποθέσουμε ότι κάνουμε μια τέτοια συνεργασία, η Ελλάδα σε τι ορίζοντα θα μπορούσε να αποκτήσει η πυρηνική τεχνογνωσία? Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλό επιστημονικό δυναμικό στο κομμάτι της βασικής έρευνας, αλλά αυτή τη βασική έρευνα πρέπει να τη μεταφράσουμε σε εφαρμοσμένη έρευνα. Σε μια τριακονταετία, δηλαδή εκεί που κατά βάση περιμένουμε κιόλας να αρχίσει να εξαπλώνεται, να αρχίσει να αναπτύσσεται πάρα πολύ εμπορικά ή αντιδραστήρες γενιάς 4 και από την πλευρά της η σύνδεξη με οποιαδήποτε τεχνολογία, είτε του ITER είτε κάποιον άλλον ανεξάρτητων σχημάτων, θα έχει δείξει προς τα που πηγαίνει, νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος προετοιμασίας όπου θα μπορέσουμε να έχουμε αναπτύξει πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια αργή, δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Να μου λες 30 χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Χώρες οι οποίες είναι σήμερα πυρηνικές δυνάμεις και στρατιωτικά, έτσι, όπως η Ινδία, οι οποίες μέχρι πριν, η Ινδία, ας πούμε, ανεξαρτοποιήθηκε εδώ και 75 χρόνια, πόσο έχει τόσο. Σε τι ορίζοντα ανέπτυξαν τη δική τους πυρηνική τεχνογνωσία και μετά έπαιξαν και όπλα? Λέω την Ινδία γιατί είναι ως ανεξάρτητο κράτος, είναι πρόσφατη. Η Ινδία, εντάξει. Καλύτερο παράδειγμα βέβαια θα σου λέγε το Πακιστάν. Αν και βέβαια το μοτίβο είναι περίπου ίδιο. Να σου το πω και έτσι. Ο Ζαχίρ Μπούτου, ας πούμε, το 1950, ο πρόεδρος του Πακιστάν τότε, είχε πει πάρα πολύ απλά, είχε δηλώσει ότι το Πακιστάν θα γίνει ανεξάρτητη πυρηνική δύναμη, έστω και αν χρειαστεί να τρέφεται για 50 έτη με χόρτα. Και 50 χρόνια περίπου του πήρε. Δηλαδή εκεί, από το 1950 μέχρι το 1998, έστελνε κόσμο σε αμερικάνικα πανεπιστήμια, έπαιρνε, συνέδε. Έκανε κάποιες συνεργασίες γενικότερα και κατάφερε να αναπτύξει και το εμπορικό κομμάτι και το στρατιωτικό. 50 χρόνια, όμως επιμονή και σχέδιο. Μα σκέψου, ακόμα και τα λιγνητικά μας δεν ήταν, δηλαδή, παρόλο που μετά στο πλαίσιο του σχεδίου Μάρσαλ, ας πούμε. Πάμε και εκεί, ας πούμε, στην εγχώρια τεχνογνωσία, πώς δημιουργήθηκε. Οι πρώτες απόπειρες να χτίσουμε τα πρώτα λιγνητικά, ας πούμε, στο Αλιβέρι, που είχαν γίνει και κάποιες πλημμύρες και μας κόστησε πάρα πολύ, ας πούμε, για να σταθεροποιήσουμε την τεχνογνωσία μας. Μας πήρε πολύ καιρό. Ή αντίστοιχα, αυτή τη στιγμή. Οι Έλληνες υδραυλικοί μηχανικοί είναι από τους πιο περιζήτητους στον κόσμο. Γιατί συνεχίζουμε και χτίζουμε φράγματα. Αρχικά μπορεί να σκέψω ότι οι Ιταλοί που ήρθαν στο πλαίσιο των αποζημιώσεων, των πολεμικών αποζημιώσεων, μας είχαν χτίσει το Λούρο, το φράγμα του Λούρου, που τώρα αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί για κάποιες τεχνικές, έτσι, για κάποια τεχνικά κολλήματα που έχουν να κάνουν. Έχουν μπουκώσει προσαγωγή, του χρησιμοποιείται σαν αναρρυθμιστικός. Αλλά οι Ιταλοί, για παράδειγμα, που ήταν κάποτε πρωτοπόροι στην υδροηλεκτρική και γενικότερα την τεχνολογία φραγμάτων, ζητούν Έλληνες μηχανικούς γιατί πολύ απλά έχουν σταματήσει να χτίζουν και περισσότερο έχουν μείνει στο κομμάτι της συντήρησης. Στην Ελλάδα χτίζουμε ακόμη φράγματα, ξέρουμε δηλαδή και το εφαρμοσμένο κομμάτι πάρα πολύ καλά και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε σύμφωνα με τις προβλέψεις, γιατί πολύ απλά έτσι κι αλλιώς τα φράγματα στην Ελλάδα είναι πολλαπλούσκοπου. Δεν είναι μόνο για υδροηλεκτρική ενέργεια, είναι και για ίδρυυση, είναι και για άρδευση. Κατά συνέπεια, αυτό το μοντέλο και μας σκέψου μόνο για τα υδροηλεκτρικά, μας πήρε 20 χρόνια για να το φτάσουμε στο επίπεδο που το έχουμε τώρα. Για την πυρηνική τεχνογνωσία, δεν θα μας πάρει 30 χρόνια, και αν κάνουμε εντατικές συνεργασίες με κάποιες χώρες, που και αυτό μπορεί να το συζητήσουμε πάρα πολύ ειδικά, με ποιες χώρες εγώ βλέπω και με ποιους σχηματισμούς βλέπω να αποκτούμε. Για πες, επειδή βλέπω να συνεχίσουμε τη συζήτηση την Δευτέρα, πρέπει να μου κάνουν νόημα για διάλειμμα. Για πες έτσι ενδεικτικά, βάλε τίτλο και να συνεχίσουμε. Βεβαίως. Θα έλεγα χτίσιμο εθνικής πυρηνικής τεχνογνωσίας και αφήνω τον τρίτο πυλώνα τελείως για την επόμενη συζήτηση. Ναι. Θα έλεγα Βουλγαρία, με το σχήμα το οποίο υπάρχει τώρα και ήδη την πρόθεση να επενδυθεί, να δημιουργηθεί ένας πυρηνικός αντιδραστήρας με ελληνικά συμφέροντα εκεί. Σε βουλγαρικό έδαφος, ναι. Σε βουλγαρικό. Ναι, Βουλγαρία, για πες, ναι. Πάρα πολλές πλευρές και ανοίγει και το παράθυρο και με τους Αμερικανούς, γιατί συζητιέται αυτή τη στιγμή το θέμα αν θα χρησιμοποιηθεί και η αμερικανική τεχνολογία ή θα συνεχιστεί η ρώσικη, και μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες την επόμενη. Ωραία, ωραία. Ναι. Η δεύτερη χώρα είναι η Γαλλία, η οποία έχει δύο πυλώνες. Έχει να κάνει. Συγγνώμη, ποια είπε, και είπε. Η Γαλλία. Η Γαλλία με αντιδραστήρες γενιάς 4 που έχει ρίξει πάρα πολλούς πόρους σε αυτή την έρευνα και ανάπτυξη. Και στο κομμάτι βέβαια του ITER, της σύνδεξης, γιατί ο ITER θα χτιστεί στην Κανταρά, στη Γαλλία, κοντά στη Μασαλία, εν πάση περιπτώσει. Και σε τελική ανάλυση το δικαιούμαστε αυτό, γιατί είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 50% αυτό το έργο χρηματοδοτείται με Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η τρίτη χώρα είναι η Ινδία, γιατί έχουμε πάρα πολύ φιλικές σχέσεις και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε στη συνεργασία για αντιδραστήρες γενιάς 4 θορίου. Το θόριο είναι ένα υλικό το οποίο είναι πάρα πολύ
άφθονο στη γη και γενικότερα είναι γόνιμο υλικό. Δηλαδή το βομβαρδίζει με νετρόνια και σου δίνει χάσιμο υλικό. Ουράνιο 233, δεν είναι από μόνο του δηλαδή χάσιμο υλικό. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια, γιατί η Ινδία είναι πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή, παρόλο που η τεχνολογία ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου τη δεκαετία του 1950. Η Ινδία έχει προχωρήσει πάρα πολύ στη τεχνολογία θορείου και έχει και τα μεγαλύτερα αποθέματα κιόλας διεθνώς στον πλανήτη. Άρα έχουμε δυνητικούς εταίρους για αυτό το πράγμα, έτσι. Δυνητικούς εταίρους έχουμε. Μπορούμε να το χειριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ έξυπνα. Και μάλιστα εμάς δεν μας απειλεί δηλαδή, το ζήτημα να περάσουμε. Δηλαδή οι Γάλλοι πρέπει να κάνουν καινοτομία σύντομα, γιατί φτάνουν και πολλοί αντιδραστήρια τους, ας πούμε, στο τέλος της ζωής τους. Και πρέπει να δουν, θα χτίσουμε καινούριους με την παλιά τεχνολογία ή θα προλάβουμε να έχουμε τους καινούριους της γενιάς 4. Εμείς δεν απειλούμαστε, ενεργειακή επάρκεια έχουμε, με την προϋπόθεση βέβαια ότι εξορίσουμε τους φυσικούς μας πόρους και ακόμα και με τα λιγνητικά. Έχουμε κάνει και αυτή τη συζήτηση. Αν εφαρμόζαμε αρχές βιομηχανικής συμβίωσης για τα απόβλητα και όλα αυτά, και πάλι. Δηλαδή, πάντως το θέμα της ενεργειακής επάρκειας εμάς δεν μας απειλεί, βέβαια στο βαθμό που κάνουμε και τις ανάλογες κινήσεις για να περάσουμε αυτή που λέμε τη μεταβατική περίοδο. Γι' αυτό λέγεται και το φυσικό αέριο μεταβατικό καύσιμο. Δεν είναι τόσο πολύ για τις διαλύπους αναζωογονείς πηγές ενέργειας, είναι περισσότερο για την τεχνική εποχή. Ωραία. Γιώργο, τα λέμε πρώτα Θεός Δευτέρα ή όποτε μπορέσει να ολοκληρώσουμε την συζήτηση. Να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Θα χαρώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ για την μεγάλη εικόνα.